Καλησπέρα παιδιά, τσεκ τεκνά ο εδώ Σήμερα θα δούμε το Capture Card του φτωχού Ο φίλος Σωτήρης Unboxing Specialist πριν από κανένα 8 μήνα το έλεγε El Chippo. και στην ουσία κάτι τέτοιο είναι Προέκυψε πριν να πάρω το PlayStation, γιατί έχει έρθει στα χέρια μου όπως έχετε δει πριν να πάρω το PlayStation Ήθελα κάποια στιγμή να αποκτήσω μια capture card και αυτό γιατί έλεγα κάποια στιγμή μπορεί να αποκτήσω κάποια κονσόλα πριν ακόμη να σκεφτώ να αποκτήσω ή μπορεί να χρειαστεί και επειδή κάποιοι ρώτησαν κιόλας σε, κατά καιρούς για το συγκεκριμένο είναι ένα HD video capture card της EasyCap Το συγκεκριμένο τι αναλαμβάνει να κάνει, αναλαμβάνει να το συνδέσετε σε σειρά με, το, με την κονσόλα σας και γράφει από PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox και Xbox One, Xbox 360 και Xbox One, αναλαμβάνει να καταγράψει οτιδήποτε παιχνίδι παίζετε. Μπορείτε να το βάλετε και στο PC σας, σε σειρά με το PC επίσης, συνδέτε πίσω από την κάρτα γραφικών και από εκεί στην οθόνη, οπότε οτιδήποτε βγάζει κάρτα γραφικών περνάει μέσα από εδώ και μετά στην οθόνη. Που σημαίνει ότι δεν επιβαρύνεται το σύστημά σας, δεν επιβαρύνεται η κάρτα γραφικών σας απευθείαν. Σας πω, μπορώ να γράψω παιχνίδια από το PC μέσα από την κάρτα γραφικών πέφτουν και τα frame, πέφτουν και όλα γιατί η κάρτα γραφικών αναλαμβάνει ταυτόχρονα να στέλνει και σε μένα που παίζουν να επεξεργάζεται τα δεδομένα και να καταγράφει οπότε βαραίνει όλο το σύστημα ενώ εδώ πέρα γίνεται λίγο πιο απλό και αυτό που μου άρεσε πέρα από την τιμή του η οποία είναι είναι πλακα πλακα τώρα που γίνεται το βίντεο ε... αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι το γεγονός ότι Μπορώ απλά να κουμπώσω ένα φλασάκι, να πατήσω record, όλα να γράφονται στο φλασάκι, ειδικά από κονσόλε. Εγώ να πάρω το φλασάκι χωρί να συνδέσω δίσκου εξωτερικού ή οτιδήποτε και να τελειώσει η ιστορία. Δηλαδή, αν έχω ένα 64 ή ένα 32 διάρρη φλασάκι, τέλειωσε ενα 32 εκεί, όμορφα και απλά. Είναι ευθυνή η... του ανταγωνισμού. ανταγωνισμού υπάρχει ανταγωνισμό και πολύ πιο καλό και πολύ πιο καλέ κάρτε. Κοστίζουν πάνω από 100 στάρικο, αν δεν κάνω λάθο, και είναι Τέλε οι η... ποιες είναι, η Elgato και τις Razer είναι οι πιο καλές από όσο ξέρω οι οποίε έχουν τις πανεγιά στα μάτια, είναι θεϊκές, αναλαμβάνουν να στριμάρουν και αυτό αναλαμβάνει να στριμάρει αν τους είδες στο PC Στο PlayStation δεν είμαι σίγουρος, θα σας γελάσω, δεν... βασικά στο PlayStation στριμάρει το PlayStation 4 Αυτό εδώ πρέπει να το ρυθμίσει μέσα από το PC πρώτα Λοιπόν, να δούμε ότι έχει Σας είπα ότι το ανταγωνισμό είναι πολύ πιο ακριβές προ προσφέρουν περισσότερα, αλλά οι τιμέ είναι τεράστιε. Τώρα αυτό είναι για απλού ανθρώπου σαν και εμένα που δεν έχουν και τρομερέ απαιτήσει και θέλουν να κάνουν την πλάκα του για κάποια ρεσιτεχνικά βίντεο καλή ώρα. Και γιατί ίσω κάποια στιγμή μπορεί να δείτε και κάποιο gameplay. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτή εδώ η κάρτα. Αυτή εδώ η κάρτα. Είναι η μία κάρτα, είναι η μοναδική κάρτα, η οποία είναι μέσα σε ένα σακουλάκι. Και θα ζητούμε λίγο τα τη κάρτα, Μπροστά έχουμε USB host, line in, line, το μικρόφωνο μας, line out. Ε, το line in, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχει να κάνει, αν χρησιμοποιήσω το καλώδιο, το... έχει ένα καλώδιο συγκεκριμένο μέσα, θα σας το δείξω, δεν θυμάμαι λέγεται. Θα σα το βάλω κάπου εδώ να περάσει. Είναι για παλαιότερε κονσόλε. Αν έχω HDMI, χρησιμοποιώ το μικρόφωνο ώστε εγώ τι γίνεται. Επειδή κάποιε κονσόλε δεν γράφουν ήχο, απλά συνδέει και το μικρόφωνο σου και την ώρα που γράφει η κονσόλα μιλάς και ταυτόχρονα και γράφει και τον ήχο σου όλα μέσα ε, έχει διάφορα format, γράφει μέχρι 60 fps αν θυμάμαι καλά ε, είναι πάρα πολύ απλό, απλά πατάς το record και γράφει συνδέσεις το φλασάκι σου εδώ πέρα από κάτω είναι οι γρήλες του εξαρισμού που δεν έχει ανεμιστήρα δεξιά και αριστερά δεν έχει κάτι από πίσω βλέπουμε τί, το power, το... αυτό είναι που σας έλεγα, το YPBPR input και είναι για να συνδέουμε παλαιότερες κονσόλες, το output, το output και το input HDMI. Από εδώ συνδέουμε την κονσόλα μας, από εδώ συνδέουμε την οθόνη μας. Και είμαστε κομπλέ ή την κάρτα γραφικών μας από εδώ. Και είναι αρκετά απλό. Συνδέω κονσόλα με HDMI με αυτό εδώ, την οθόνη μου με το output, βάζω το φλασάκι, πατάω, έχει δύο ενδείξεις, πράσινη που σημαίνει ότι είναι σε αναμονή και κόκκινη που σημαίνει ότι γράφει. Οπότε, πατάω, παπ, και είμαστε κομπλέ. Αρχίζει και γράφει χωρίς τίποτα. Σταματάει, σταματάω, βγάζω το φλασάκι, το περνάω στον υπολογιστή και είμαστε υπέροχοι. Είναι αρκετά πρακτική, είναι αρκετά όμορφη, μου αρέσει πάρα πολύ να σου πω να και από πάνω. Τώρα τα πλάγια φαίνεται λίγο πλαστικό, απλό, φθηνό. Από πάνω είναι λίγο πιο premium φάση, είναι λίγο πιο ωραίο η υφή του και η αισθησή του κάθετε από το πλάι πάνω από την κονσόλα σας και είστε κομπλέ Αλλά δούμε και τι άλλο έχει, τι άλλο το συνοδεύει Έχει άλλο ένα κουτάκι μέσα με διάφορα πραγματάκια Αλλά λοιπόν, θα στα πάρουμε ένα ένα Το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι το manual Το οποίο manual σας λέει, είναι υπεραναλυτικό Έχει μέσα πως να συνδέσετε ο, κάθε κονσόλα ξεχωριστά και το PC σας Θέλει προσοχή γιατί από όσο ξέρω για να συνδέσετε PlayStation 3 και Xbox 360 σίγουρα ε, πρέπει να έχετε HDMI splitter γιατί χρειάζεται να χωρίσει λίγο την είσοδο ε, γράφει αναλυτικά τις οδηγίες εδώ μέσα, γράφει τα format που έχει ε, αυτό που σκεφτόμουν, επίσης έχει μέσα για όσους είστε νέοι youtubers ίσως και θέλετε έχει και πρόγραμμα επεξεργασίας και, και μετατροπής βίντεο οπότε δεν χρειάζεται να αγοράσετε κάτι άλλο, παίρνετε αυτό εδώ πέρα και έχετε όλο το πακέτο, βάζετε το συνδέσιο στον υπολογιστή σας και... Έχετε και το πρόγραμμα εγγραφή, έχετε και το πρόγραμμα επεξεργασία και το πρόγραμμα μετατροπή των βίντεο που κάνετε. Οπότε ούτε premiere ούτε οτιδήποτε. Είναι απλό, είναι πάρα πολύ απλό. Έχει τα βασικά, έχει τα στοιχεία αλλά για κάποιον ο οποίο είναι νέο YouTuber νομίζω ότι είναι υπερβολικά καλό και απλό. Ε, Επίση, ε, τι ήθελα να τονίσω ότι σα ξαναείπα ότι έχει διάφορο format φτάνει μέχρι στα 60 FPS. Είχα διαβάσει κάπου ότι όταν γράφει, δεν θυμάμαι δηλαδή όμω ποια πηγή, αν είναι για το PlayStation, ε, το βίντεο που βγάζει είναι μέχρι 30 FPS όταν τα γράφει. Ενώ από το PC θα στα βγάλει 60 FPS σίγουρα. Τώρα δεν θυμάμαι τι παίζει με το Pro, γιατί αυτό εδώ βγήκε πριν να βγει το Pro, αν δεν κάνω λάθο. Οπότε φαντάζομαι ότι για το, αν έχει το PlayStation Pro θα μπορείτε να βγάλετε 60 FPS βίντεο από το PlayStation άνετα. Τώρα, έχει μέσα του driver, του οποίου, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει πρώτα να το συνδέσει στον υπολογιστή για να του περάσει. Δηλαδή, συνδέει την κονσόλα στον υπολογιστή με πίσω από την κάρτα γραφικών και από την οθόνη. Περνά, κάνει firmware update, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Απλά το συνδέει και γίνεται αυτόματα. Κατεβάζει και του driver εδώ πέρα. Επίση, συνεργάζεται με OBS. Οπότε, εσεί μπορείτε να στριμάρετε κιόλα αν έχετε PC και θέλετε να κάνετε στο PC εγγραφή. Έχει το τροφοδοτικό το οποίο είναι αρκετά απλό καλό είναι βασικά το φερό ότι έχει καρφή, βέβαια άμα χαλάσει τα τέλειωσε, Έχουμε αυτό εδώ, είναι το καλώδιο του extra που συνδέεται πίσω στην, κονσόλιτσα τη μικρή και έχει αυτά εδώ τα καλώδια τα οποία όπως καταλάβετε εμένα μου θύμισαν κατευθείαν αυτά από το PlayStation το 2 και το 3 που είχε για να τα συνδέουμε στις παλιές τηλεοράσεις οπότε φαντάζομαι ότι με αυτό εδώ μπορούμε να καταγράψουμε και ρετροκονσόλες παλαιότερες το οποίο είναι αρκετά καλό και χρήσιμο δηλαδή σκεφτείτε εσείς να γράφετε τις παλιές σας κονσόλες και τα παιχνίδια σας το οποίο το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον εάν κάποιο θέλει να κάνει capture σε παλιά παιχνίδια πολύ καλή επιλογή βέβαια και στις Πιο ακριβές capture cards σας δίνουν καλώδια, ειδικά η Razer νομίζω έχει για όλα και τέτοια καλώδια, αλλά σας ξαναλέω η τιμή είναι τεράστια, νομίζω κάνει όσο 3-4 τέτοιες μαζί. Και έχουμε και ένα HDMI, το οποίο είναι αρκετά μικρό, δεν είναι τεράστιο, νομίζω παίζει να είναι μισό μέτρο, 30 εκατοστά και αυτό λογικό είναι γιατί θα συνδέεται από την πηγή σας στην ε, κάψου Card κατευθείαν, οπότε δεν θέλετε τεράστιες ε, αποστάσεις, θέλετε κάτι μικρό, κάτι compact, το οποίο είναι βολικό και με βολεύει και εμένα για να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες συσκευές αυτό το πραγματάκι. Επίσης δεν έχει δεύτερο καλώδιο. Υποθέτουν ότι θα έχετε δεύτερο καλώδιο HDMI για να το συνδέσετε. Τώρα τι γίνεται αν έχετε VGA και οτιδήποτε άλλο, Converters παιδιά. Αν έχετε οθόνη με VGA, Converters. Υποθέτουν ότι από τη στιγμή που έχετε κονσόλα, γιατί για να το πάρετε κυρίως μέλημα, κύριο μέλημα σας είναι να έχετε κονσόλα για να την καταγράψετε, θα έχετε το HDMI της κονσόλας σας οπότε, για την οθόνη, οπότε κερδίζετε ένα HDMI από εκεί. Αν έχετε PC, και έχετε VGA η οθόνη. Απλά πάρτε ένα converter από VGA σε HDMI και μην μου πείτε ότι δεν γίνεται, μια χαρά γίνεται από να υπάρχει τέτοιο converter. Έχω ήδη δύο-τρει οι οποίοι δουλεύουν μια χαρά γιατί εντάξει, λέμε ότι από αναλογικό σε ψηφιακό δεν γίνεται μετατροπή. Αλλά υπάρχουν κοβέδωρε και αρκετά απλή. Αυτή εδώ ήταν. Ε. Ελπίζω να καταφέρω να. Το θέμα είναι ότι δεν έχω χρόνο να κάτσω να παίξω πια. Έχω πόσα πράγματα, παιχνίδια, κονσόλε κλπ. Και δεν βρίσκω χρόνο να παίξω. Ελπίζω να σας καταφέρω να σας δείξω μερικά πλάνα στο τέλος από το πως καταγράφει από το PlayStation, Άσχα να λέω είναι αρκετά απλό. Συνδέεις κονσόλα σε αυτό, από αυτό στην οθόνη, κουμπώνεις το φλασάκι, κουμπώνεις το δίσκο σου, προτιμώ φλασάκι να σας πω να λέτε, είναι πιο πρακτικό. Και record, γράφεις, σταματάς, ξεκουμπώνεις, επεξεργάζεσαι και να ο YouTuber, έτοιμος. Λοιπόν, αυτά από μένα είναι αρκετά απλό για νέους, μικρούς και μεγάλους, γιατί όχι, που δεν έχετε τρομερά pc, δεν έχετε τρομερά μεγάλο budget για να κάνετε τη δουλειά σας, οπότε με λίγα χρήματα, τουλάχιστον θα κάνετε με αξιοπρέπεια όσο γίνεται αυτό που θέλετε εσείς στα μεράκια σας. Να είστε καλά από μένα, στην περιγραφή θα έχω link από αυτό, από το... Gearbest θα έχει affiliate και το affiliate σας έχω πει και σε άλλο βίντεο γίνεται κυρίως γιατί βοηθάει το κανάλι, δεν χρειάζεται κάτι εσείς σε αυτό είτε με affiliate ή χωρίς affiliate πάλι τα ίδια λεφτά θα πληρώσετε όταν τα αγοράσετε απλά εάν χρησιμοποιήσετε το, το affiliate είναι σαν να σας προτείνω εγώ οπότε ένα μικρό κομμάτι επιστρέφει στο κανάλι τη τάξη του 5% αναγορά φανταστείτε ε, και έτσι μπορώ και παίρνω κάποια πράγματα λίγο πιο άνετα για να σας τα δείχνω και σε εσά και να βγάζω τουλάχιστον κάποια βίντεο παραπάνω. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά!